πάω στον πρώτο καλεσμένο για σήμερα, μετά από πολύ καιρό. Είναι επικεφαλής του Ινφογνώμονα και αναλυτής. Είναι ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Ας ξεκινήσω με αυτό που έχω ακούσει κι εσείς τις δύο τελευταίες ημέρες να το σχολιάζετε. Αν είμαστε μπροστά σε σοβαρότερες εξελίξεις με την Τουρκία, κύριε Καλεντερίδη, αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται παντού με βάση το ότι και λίγες μέρες μετά την επίσκεψη στις ΗΠΑ του Έλληνα Πρωθυπουργού, ένα 24ωρο για την ακρίβεια, είχαμε υπέρπτυση και αμέσως μετά, επί τρεις μέρες απανωτά, σκληρές δηλώσεις από πλευράς της Τουρκίας. Ναι, νομίζω ότι η διαφοροποίηση των προκλήσεων ξεκίνησε πριν την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον με τις 168 παραβιάσεις και τις 41 υπερπτήσεις. Και η μία πρόκληση και η άλλη, εννοώ και η πρόκληση 27 Απριλίου αλλά και η προχθεσινή υπέρπτυση στην Αλεξανδρούπολη, πιστεύω ότι κύριος αποδέκτης ήταν οι ΗΠΑ. Ξέρετε, είχε καλομάθει η Τουρκία σε όλες τις κρίσεις και στην κρίση του χώρα που κατέληξε στο καταστροφικό πρωτόκολλο της Βέρνης, αλλά και στην κρίση του 87 που παρότι την διαχειριστήκαμε σωστά σε επιχειρησιακό επίπεδο, πολιτικά καταλήξαμε στο ναυάγιο του Νταβός, εξού και το μέα κούλπα του Ανδρέου Πανδρέου, αλλά και στα Ήμια και στις τρεις μείζονες κρίσεις, κάθε 10 χρόνια μια κρίση είναι, οι ΗΠΑ τηρούσαν είτε ευμενή ουδετερότητα είτε ανοιχτά υποστήριξαν την Τουρκία. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή υπάρχει μια διαφοροποίηση των ΗΠΑ σε σχέση με την στάση που τηρούσε απέναντι στις δύο χώρες, και αυτό δεν οφείλεται επειδή στο γεγονός ότι μας αγάπησαν οι Αμερικανοί, οφείλεται στην πολιτική που ακολούθησε ο Ερντογάν, μόνος του απομακρύνθηκε. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το διαχειριστεί τώρα η Τουρκία. Την ενοχλεί ιδιαίτερα η παρουσία της Αμερικής στην Αλεξανδρούπολη για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι η στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη, όσο τηρεί τη συγκεκριμένη στάση η Ουάσιγκτον απέναντί μας, είναι ένα ανάχωμα στην τουρκική επιθετικότητα και τα σχέδια της Τουρκίας. Και ο άλλος είναι ο ενεργειακός κόμβος που καθίσταται η Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε, το γεγονός ότι ήρθαν οι αρχηγοί ξένων κρατών στα εγγένεια δείχνει και τη σημασία που δίνει και ο διεθνής παράγοντας αλλά και οι βαλκανικές χώρες σε αυτό. Αυτά λοιπόν τα δύο γεγονότα ενοχλούν την Τουρκία. Νομίζω όμως ότι η μεγαλύτερη ενόχληση προέρχεται από τις διαρροές που έγιναν σε διπλωματικούς συντάκτες, τουλάχιστον σε δύο στην Ελλάδα, ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ της Αθήνας και της Ουάσιγκτον για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στις ακτές της Ξηράς. Και αυτό γιατί ο πλοϊκός σταθμός της Αλεξανδρούπολης που θα είναι σταθμευμένος στα 10,2 μίλια νοτιοδυτικά της Αλεξανδρούπολης δεν θα προστατεύεται, επειδή θα είναι σε διεθνή έδρα, από θαλάσσιο ούτε από αέρος, και εάν γίνει η επέκταση τελικώς στα 12 μίλια θα είναι απολύτως προστατευμένος, θα βρίσκεται μέσα σε ένα ελληνικό χώρο της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε περίπτωση που γίνει, και τα μηνύματα που δίνει η Τουρκία έχει απλώσει όλη την ατζέντα της, δηλαδή το ερευνητικό σκάφος, οι παράνομοι ναύτεξ, οι υπερπτήσεις, σε συγκεκριμένο, ξέρετε, προχθές είχαμε πάλι στη Σινούση και στην Παναγιά υπερπτήσεις στην Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά σημαίνει ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να ξεδιπλώσει την ατζέντα. Μα κύριε Σαχίνη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ενώ στις προηγούμενες κρίσεις, μείζονες κρίσεις, είχε, όπως είπαμε, την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, αυτή τη φορά η Τουρκία φαίνεται ότι δεν έχει την υποστήριξη κάποιας άλλης δύναμης. Αυτό ας το λάβουν υπόψη μας, και κυρίως ας το λάβουν υπόψη αυτοί που θα διαχειριστούν τις μικρές κρίσεις που θα δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσονται στο Αιγαίο. Ας με επιτραπεί μόνο να πω το εξής, ότι εγώ δεν θεωρώ ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, ούτε μια μείζωνα κρίση, με εξαίρεση την επιλογή που θα κάνει η Τουρκία να στείλει το ερευνητικό της σκάφος ή μάλλον το τέταρτο γεωτρύπανό της στην Ανατολική Μεσόγειο. Εάν η επιλογή είναι η Κύπρος, τότε πιστεύω ότι αυτό που θα κάνει η Αθήνα και η Λευκωσία είναι να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να
πάρει σκληρά μέτρα, ίσως μέχρι και κυρώσεις. Εάν όμως το στείλει στο τουρκολιβικό μνημόνιο ή στη συμφωνία σε θαλάσσια περιοχή της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου, τότε πιστεύω ότι ναι, θα έχουμε μια κρίση παρόμοια με αυτήν του 2020. Κύριε Καλεντερίδη, να σταθώ πρώτα στο πρώτο και θα πάω μετά στο δεύτερο. Είπατε ότι φαίνεται να υπάρχει μια συζήτηση για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια που θα καλύψει το εύρος του πλωτού σταθμού, αυτός είναι ο λόγος δηλαδή, στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι θα καλύψει βέβαιως και τις... Δεν είναι μόνο αυτό, ναι. Δεν είναι μόνο ο σταθμός. Με τα 12 μίλια η Ζουράφα, η νησίδα Ζουράφα, βραχονησίδα είναι, την οποία οι τσαράδες την ονόμασαν Λαδοξέρα. Ναι. Την ονόμασαν Λαδοξέρα γιατί. Γιατί διαρρέει πετρέλαιο από το κοίτασμα που υπάρχει υποθαλασσίως. Γι' αυτό λέγεται Λαδοξέρα. Λάδι, Λαδοξέρα. Αυτό λοιπόν για την Τουρκία είναι μια μεγάλη πρόκληση. Θεωρώ ότι αυτό την ενοχλεί πιο πολύ και γι' αυτό θα δούμε πώς θα αντιδράσει το επόμενο διάστημα. Κατά τη γνώμη σας, δεν είναι η κρίσιμη ευκαιρία, αν είναι έτσι σχετισμοί, να πας επέκταση των χωρικών σου υδάτων σε όλο το εύρος? Δηλαδή εδώ δεν θα το κάνεις πάλι τμηματικά και αιτία είναι... Κύριε Σαχίνη, τα έχουμε πει. Ναι, ναι. Μα εγώ οφείλω να σας ρωτήσω. Το κάζους μπέλι είναι, τεχνοκρατικά μιλάω, ναι. Όταν μια χώρα λέει κάζους μπέλι, δίνει τη δυνατότητα στην χώρα που απευθύνει το κάζους μπέλι να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε ένα πόλεμο. Και συνήθως στους πολέμους αυτός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αυτός νικάει. Δηλαδή επιλέγεις εσύ την στιγμή που η άλλη πλευρά είναι ανίσχυρη και σε στρατιωτικό και σε πολιτικό, σε οικονομικό και σε διεθνές επίπεδο. Και τότε λες επεκτείνω, τον προκαλείς να κάνει πράξη το κάζους μπέλι και από εκεί και μετά τον υποχρεώνει σε μια ήττα. Θέλω να πω ότι εγώ εξ υπαρχής ήμουν και σε όσες εισηγήσεις έκανα στο Υπουργείο, τέλος πάντων από τις θέσεις που είχα, έλεγα 12 μήνες σε όλη την ελληνική επικράτεια είναι μειονέκτημα. Αυτό που έκανε η Τουρκία, έσκαψε το λάκκο της με το κάζους μπέλι, δεν εισακούστηκα φυσικά. Οι θέσεις μου δεν έχουν αλλάξει. Δεν λέω πότε, ας επιλέξει η πολιτική ηγεσία πότε θα γίνει, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στο σύνολο της ελληνικής. Το δεύτερο που θίξατε είναι ότι ένα κομμάτι είναι η Κύπρος, αν κάνει πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο, άλλο κομμάτι είναι η επαφή του παράνομου τουρκολιβικού ή στην μερική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Εκεί τα πράγματα είπατε είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό σε συνδυασμό ότι προχθές μάθαμε ότι ενώ η Λιβύη δεν έχει καταγγείλει τελικό στο μνημόνιο αυτό, είχαμε περαιτέρω συνάντηση των δύο υπουργών ενέργειας της Λιβύης και ενέργειας της Τουρκίας για νέο μνημόνιο συνεργασίας πάνω στα ενεργειακά με τη Λιβύη, σας υποψιάζει? Και μήπως τελικά τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως Κρήτης θα μπλοκάριζαν οποιαδήποτε άλλη σκέψη αυτού του μνημονίου του παράνομου? Ακούστε, τα 12, καταρχάς για να περιμένουμε από την Λιβύη να καταγγείλει το τουρκολιβικό μνημόνιο, έπρεπε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με την Ουκρανία. Όταν ήρθε εδώ ο Χαφτάρ, ξέρετε, με έναν τρόπο που θα το χαρακτήριζα άθλιο, άτομα μέσα από την κυβέρνηση και γύρω από τον Πρωθυπουργό τορπίλησαν την επίσκεψη Χαφτάρ στην Ελλάδα, και ο άνθρωπος, ενώ τον καλέσαμε εμείς, στην ουσία ήταν σαν αποσυνάγωγος. Τον κρύβαμε να μην τον πάρουν οι κάμερες, ενώ στέλαμε αφιδώς όπλα στην Ουκρανία. Αυτό, αν κάναμε αυτό στη Λιβύη, σε περίπτωση που έχουμε αύριο μια κυβέρνηση του Χαφτάρ στη Λιβύη, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και το αντίδωρο. Σου δώσαμε, σου σταθήκαμε, τώρα ή μάλλον για να σου στείλουμε, δώσε μια γραπτή υπόσχεση ότι θα ακυρώσει το μνημόνιο. Η Ελλάδα λοιπόν το έπαιξε Λουξεμβούργο στην κρίση με τη Λιβύη και τώρα με τι μούτρα περιμένουμε από τη Λιβύη να καταργήσει ένα μνημόνιο το οποίο στο κάτω-κάτω επεκτείνει την ΑΟΣ της, η ΖΑΡΟΣ της Ελλάδας, σε μια τεράστια έκταση. Τα 12 μίλια λοιπόν κάτω από την Κρήτη δεν είναι και πολλά πράγματα, γιατί μιλάμε για 100 τόσα μίλια είναι, ναι, τα αλλά υπόλοιπα. Αλλά θα μπλοκάριζε ένα μεγάλο τμήμα αυτού του μνημονίου, έτσι. 12 μίλια, ναι, θα το κόβανε. Θα ακύρωνε, ίσως, ναι, θα ακύρωνε το μνημόνιο, αλλά από εκεί και μετά, αν η Τουρκία υπογράψει μια συμφωνία ενεργειακής συνεργασίας που θα της δίνει την άδεια να κάνει σε έρευνες
νοτίως της Κρήτης, και τότε μιλάμε για ΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα που με βάση το Διεθνές Δίκαιο για την αρχή της μέσης γραμμής είναι ελληνική, τότε θα έχουμε μια άλλη μείζωνα κρίση. Μάλιστα. Τώρα, επειδή καλά κάνετε εσείς και το αναφέρετε, άρα θεωρείτε ότι είναι εκ των όνων κάνευ αν κάνει κίνηση προς αυτά τα σημεία η Τουρκία ότι πρέπει να απαντήσεις. Διαφορετικά, μου λένε εδώ ο φίλος ο Φίλιππας. Δεν είχαμε απαντήσει πάντως την προηγούμενη φορά με το Ρουστρέι. Σωστά. Η γραμμή της Ελλάδας ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι και έγκριτος νομικός, νομίζω και καθηγητής, μας είπε κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια από το Καστελόριζο. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι κόκκινη γραμμή. Είναι συνταγματική υποχρέωση όλων των πολιτικών και όλων των κυβερνήσεων. Και όποιος την παραδεί, οδεύει και προς ειδικό δικαστήριο. Αυτή ήταν η γραμμή της Ελλάδας, απαράδεκτη κατά την άποψή μου, και νομίζω ότι η Μέρκελ έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά και οι Τούρκοι έφυγαν από την περιοχή, αφού επί 90 τόσες μέρες αλώνιζαν με βάση το Διεθνές Δίκαιο, επαναλαμβάνω, ελληνική Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Μάλιστα. Κάτι ανάλογο πιστεύω θα γίνει, αν και τώρα η Ελλάδα φαίνεται να έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και λόγω των συμφωνιών που έχει κάνει, αλλά κυρίως λόγω των εξελίξεων που έχουμε στα εξοπλιστικά, αν και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι πριν 2 χρόνια στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων. Θα το δούμε στην πράξη αυτό. Κύριε Καλεντερίδη, ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Φίλιππας, κατά τη γνώμη σας, μετά και το περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη, πρέπει πιστικά να φανεί ότι πλέον ανάλογη παραβίαση τέλος? Λένε πολλοί στρατιωτικοί, για παράδειγμα, ότι μια πρώτη κίνηση θα ήταν το να καταρριφθεί ένα μη επανδρωμένο. Συμμερίζεστε αυτήν την άποψη ή αυτό θα μας παγίδευε σε μια κλιμάκωση? Ακούστε, δεν θα εξειδικεύσω, απλά θα φέρω παράδειγμα. Όταν στις 27 Απριλίου έκαναν αυτόν τον οριμαγδό, τον ποταμό των παραβιάσεων και των υπερτήσεων, και αποφάσισε η ελληνική στρατιωτική ηγεσία, πιστεύω σε συνόηση με την πολιτική, να αναπτύξει όλο το αντιαεροπορικό της δυναμικό. Στη συνέχεια φυσικά έγινε μετά μια δήλωση και είπαμε ότι ξέρετε είναι άσκηση. Όμως αυτό θεωρώ ότι προκάλεσε ένα κυριολεκτικά ένα σοκ στην Τουρκία. Ήταν η πρώτη φορά. Εγώ είχα ταξιδέψει σε ένα αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας και είδα και τους πάτριωτα αναπτυγμένους. Αυτό λοιπόν δημιούργησε πραγματικά ένα σοκ. Ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Άρα πριν πάμε στην κατάρρευση υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δεν θα ήθελα, βγάλετε έναν αεροπόρο ή έναν της αντιεροπορικής άμυνας να σας πει ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν. Αν νιώθουν δηλαδή ότι είναι νεκροί αυτοί που βγαίνουν στο Αιγαίο, είτε επανδρωμένα είτε μη επανδρωμένα, τότε πιστεύω ότι θα ίσως να διαφοροποιήσουν ή να το ξανασκεφτούν την πρακτική που ακολουθούν τόσα χρόνια εναντίον της Ελλάδας. Λέει η φίλη μου η Κάρμεν, καλημέρα στον κύριο Καλεντερίδη. Θα ήθελα μια απάντηση. Πόσο αληθής είναι ο αριθμός υπερπτήσεων? Και αν δοκιμάζαμε να μην αναχαιτήσουμε, τι θα συνέβαινε? Γιατί δεν είναι αιμορραγία κάθε μέρα το κυνηγητό στους εθέρες? Δηλαδή, δεν γίνεται. Αν δεν αντιδράσεις, τότε στην ουσία η αντίδραση είναι μια πολιτική πράξη, δεν είναι επιχειρησιακή. Δείχνει ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πριν την κατάρρευση υπάρχουν και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα θα μπορούσε να εγκλωβιστεί, αν και λένε ότι είναι παράνομο αυτό ή τέλος πάντων αντίκειται στις μεθόδους που προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο, να τον εγκλωβίσεις με πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας. Δεν είναι η κατάρρευση λοιπόν. Υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες. Άρα όταν το κάνεις αυτό λες εδώ είμαι εγώ, είναι δικό μου, μπήκες παράνομα και αυτό καταγράφεται. Αν δεν κάνεις αυτές τις ενέργειες, είτε αναχαιτήσεις είτε αυτό που σας είπα, τότε στην ουσία τον καθιστάς συνιδιοκτήτη. Μάλιστα. Ο Γιάννης, καλημέρα κύριε Καλεντερίδη. Πόσο στριμωγμένη και μόνη είναι η Τουρκία? Αυτή τη στιγμή εκβιάζει Φιλανδία και Σουηδία για το αν θα μπουν στο ΝΑΤΟ, λέγοντας θα κάνει βέτο. Οι Αμερικανοί στις δηλώσεις για τις χυδαίες δηλώσεις Ερντογάν προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό στέκονται στη μέση. Οι Ρώσοι τους χαϊδεύουν. Οι Ουκρανοί τους λένε οι καλύτεροι σύμμαχοι. Όλοι με έναν τρόπο δεν ακουμπάνε την Τουρκία. Πού βλέπετε εσείς να είναι απομονωμένοι? Λοιπόν, ακούστε, επειδή υπάρχει μια φιλολογία γι' αυτό, η Τουρκία ήταν πλήρως απομονωμένη μέχρι το καλοκαίρι. Και κυρίως εννοώ απομονωμένη πιο πολύ από τον μουσουλμανικό κόσμο, αραβομουσουλμανικό κόσμο, λόγω της νεοοθωμανικής πολιτικής που ακολουθούσε, συνταυτιζόμενη και συμπορευόμενη με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Και γι' αυτό ο Ερντογάν έκανε, τον ονόμασα Νέα Κομανέτσι, άρχισε εκεί που έφτυνε, άρχισε να γλύθηκε. Αναφέρομαι στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ,
Αυτά λοιπόν αποδεικνύουν ότι ήταν απομονωμένοι. Τώρα, μια μεγάλη χώρα δεν μπορεί να απομονωθεί εντελώς και από τους λεγόμενους συμμάχους. Εκεί έχει συμμάχους. Ο πιο, θα έλεγα, απαράδεκτος όλων είναι ο Στόλτεμπεργκ, που είπατε πριν από λίγο. Ανέφερε ότι η Τουρκία είναι η χώρα που έχει δεχθεί τις περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις. Παρέλειψε να πει όμως ότι είναι η χώρα που φιλοξενεί τις μεγαλύτερες και περισσότερες τρομοκρατικές οργανώσεις στον κόσμο. Αλ-Κάιντα, Αλ-Νούσρα, ISIS, Μουσουλμανική Αδερφότητα, Χαμάς, εννοώ κάποιοι τις χαρακτηρίζουν, δεν είναι δικοί μου οι χαρακτηρισμοί. Όλα αυτά, η Τουρκία είναι το άντρο της διεθνούς Ισλαμικής τρομοκρατίας. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρήσει ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα τρομοκρατική οργάνωση, διότι έτσι δεν θα υπάρχουν ποτέ εθνικό απελευθερωτικά κίνηματα στον κόσμο. Σαν να λες δηλαδή ότι και η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια, οι επαναστάτες ήταν τρομοκράτες και ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια η Ελληνική Επανάσταση. Θεωρώ ότι ο Στόλτεμπεργκ έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη να ζητήσει μια χώρα την αποβολή του από τη θέση του, δηλαδή την εκδίωξή του. Ήδη θεωρώ ότι είναι πιο Τούρκος και από τους Τούρκους και απορώ, δεν ξέρω τι προβλέπετε διπλωματικά, τουλάχιστον σε επίπεδο αρθρογραφίας και δηλώσεων ανθρώπων που δεν δεσμεύουν την ελληνική κυβέρνηση, έπρεπε να υπάρχει ποταμός και κύμα επιθέσεων εναντίον του, μήπως και συνέλθει αυτός ο άνθρωπος και συμπεριφερθεί πραγματικά σαν γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Είδα σήμερα μια συνέντευξη σε μια συνάδελφό σας Ελληνίδα, που και εκεί χάδια, χάδια. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν μου λέτε, κύριε Καλντερίδη, θεωρείτε ότι είναι δύσκολο να υπερβούν τα εσκαμμένα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Σουηδία και η Φιλανδία, και τι θα συνιστούσε? Άρα τώρα, αυτό είναι τεράστια αθλειότητα. Αν συμβεί όμως... Μιλάμε για απίστευτο φράσος, ναι, ανθρώπους τον οποίο έκαψε τα σπίτια, βίασε τα αδέρφια, τους γονείς τους, βίασε και τις ίδιες ή τους ίδιους, αναγκάστηκαν εξ αυτού του λόγου να εκπατριστούν, να βρουν καταφύγιο σε μια σκανδιναβική χώρα που οι σκανδιναβικές χώρες έχουν παράδοση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τώρα η Τουρκία με θράσος ζητάει τον εκτουρκισμό και της Σουηδίας και της Φιλανδίας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Μάλιστα. Αυτό θα ήταν και ήταν για την Ευρώπη. Μιλάμε για αθλειότητες πραγματικά. Αν έκανε πίσω. Όμως δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί εσείς το ξέρετε καλύτερα, πάρα πολλοί Κούρδοι που έχουν πάει στη Σουηδία έχουν αποκτήσει σουηδική υπηκότητα και είναι εκλεγμένοι. Μα δεν καταλάβατε. Ζητάει Σουηδούς πολίτες, την έδρα Σουηδών πολιτών. Αυτή είναι η ουσία. Και μάλιστα μία Κούρδισσα που έχει γεννηθεί στο Ιράν δεν είναι καν. Δεν ήταν ποτέ καν τουρκάλα υπήκος, ζητάει και είναι βουλευτής. Εμεινέ, μια γυναίκα που φοράει παντελόνια και ουσιαστικά αλλά και συμβολικά, είπε στην σουηδική κυβέρνηση, αντί να ικανοποιήσετε το αίτημα της Τουρκίας να με εκδώσετε, καλά θα είναι να εκδιώξετε τον Τούρκο πρέσβη. Είναι ανεδέστατος και προσβάλλει τη χώρα μας. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα, δεν είναι μόνο οι Κούρδοι, είναι και ο Αμπντουλάχ Ωσκούρτ, που έχει τον Nordic Monitor, είναι Τούρκος, ήταν ο πρώην διευθυντής της Ζαμάν, γκουλενιστής, ζητάει την έκδοση κυρίως αυτό, γιατί αυτός ξεσκεπάζει και τις βρωμιές του Ερντογάν και του συστήματός του. Πίσω από αυτό μπορεί να πάρει τον τερματισμό του εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία όμως? Ναι, νομίζω ότι κάποια ανταλλάγματα η Τουρκία θα πάρει. Λένε στην Τουρκία διπλωματική κύκλη ότι ήδη το βέτο το έχει άρει. Απλά δεν το οριστικοποιεί για να πάρει όσα περισσότερα μπορεί και κυρίως την άδεια για να εισβάλλει στην Συρία, άλλη μια αθλειότητα της Τουρκίας, που η Ρωσία είναι κακή όταν εισβάλλει σε ξένη χώρα, η Τουρκία όμως όταν έχει εισβάλλει σε δύο χώρες και έχει υποκατοχή την Κύπρο, είναι καλή και σύμμαχος για τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Εκεί όμως φταίμε και εμείς που δεν το υποδεικνύουμε, κύριε Καλντερίδη, να τα λέμε όλα. Ντρεπόμαστε να το πούμε. Εμείς έπρεπε να έχουμε αναδείξει την κατοχή της Κύπρου, το έχουμε πει από την αρχή. Μας ύβρισαν οι διάφοροι φιλοκυβερνητικοί κύκλοι. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι φωνές βοηθούν την Ελλάδα. Δεν μπορεί. Μπορεί η κυβέρνηση να εξαναγκάζεται να τηρήσει μια στάση, όμως αν δεν υπάρχει αντίδραση σε αυτή τη στάση από την ελληνική κοινωνία, τότε δίνονται μηνύματα προς τα έξω. Βάλτε κι άλλα, βιέστε κι άλλο την ελληνική κυβέρνηση να υποχωρήσει κι άλλο. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ελεύθερες φωνές. Βοηθάει τη χώρα αυτό και βοηθάει την κάθε κυβέρνηση που βρίσκεται, την κυβέρνηση που βρίσκεται κάθε φορά στο τιμόνι της εξουσίας της χώρας. Η φίλη μου η Ελένη λέει: καλημέρα στον κύριο Καλντερίδη. Οι κυβερνήσεις, όχι η Ελλάδα, τόσα χρόνια υποχωρούν σε όλα με την Τουρκία και έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Από αυτήν δηλαδή παραβιάζει και τα ίση στην Κύπρο. Σε περίπτωση 12 ναυτικών μιλίων, θεωρεί ο κύριος Καλντερίδης ότι το χειρότερο που μπορούν να κάνουν είναι πόλεμο? Το πιστεύει ότι θα κάνουν πόλεμο?
Τα είπαμε αυτά, κύριε Σαχίνη, πέστε στην, στη σχολιάστρια σας. Τα έχουμε πει. Εγώ έχω εισηγηθεί από τη δεκαετία του 90, μέσα στις δεκαετίες του 90, από τότε που εξαγγέλθηκε, έχω πει για ποιο λόγο το κάζους μπέλι είναι μειονέκτημα για την Τουρκία. Που σημαίνει ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να κάνει μια στρατηγική. Μόλις ευθυγραμμιστούν τα άστρα της διπλωματίας, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας και της στρατιωτικής υπεροχής, να πάμε στα 12 μίλια. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Θεμιστοκλής. Κύριε Καλτερίδη, μπορεί το ΝΑΤΟ να παρακάμψει, όχι με κατάργηση του βέτο, τις αντιρρήσεις Τουρκίας για τη διεύρυνσή του, χωρίς να τις δώσει ανταλλάγματα? Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Απλά πιστεύω ότι έχουν αυξηθεί οι φωνές και στις ΗΠΑ, δυστυχώς στην Ελλάδα όχι πολύ, οι οποίες λένε να τροποποιηθεί το καταστατικό του ΝΑΤΟ και να προβλέπεται αποβολή μιας χώρας σε περίπτωση που έχει αντικαταστατική δράση. Η Τουρκία, ξέρετε, το ΝΑΤΟ υπηρετεί και τις αρχές της δημοκρατίας. Είναι στο καταστατικό του αυτό. Καλά. Και δέχεται στους κόλπους του το ΝΑΤΟ μια χώρα η οποία είναι βάρβαρη, γενοκτόνος, έχει κάνει γενοκτονίες, αρνείται τις γενοκτονίες και συνεχίζει να κάνει γενοκτονίες και στο Αφρίν και στον Κύρεσπι, στη Σερεκάνια, στο Βόρειο Ιράκ, στα κατεχόμενα. Τι είναι όλα αυτά? Ακόμα και γαλάζια πατρίδα είναι μια έκφανση της γενοκτονίας με όρους 21ου αιώνα. Ενώ η Κομισιόν, κύριε Καλτερίδη, τη σκίζει τα ημάτια, ε? Είναι φοβερή. Βρυξέλλες είναι εκεί, τι περιμένετε? Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και να σας πω κάτι. Γιατί και αυτοί, άμα βλέπουν ότι οι αντιδράσεις τους είναι ανάλογες με την Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα αντέδρασε στον Εύρο, η Ευρώπη ήταν δίπλα μας. Δηλαδή παίρνουμε πολλές φορές και αυτό που μας αξίζει. Ας πληρύνει τη στάση της Ελλάδα, ας δείξει αποφασιστικότητα απέναντι στην Τουρκία και τότε θα μετρήσουμε τους εχθρούς και τους φίλους μας. Ο Βασίλης, και μέσα σε όλα αυτά, κύριε Καλτερίδη, μπαίνουμε χειρότερα, ακόμη περισσότερο, στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενδεχομένως με κρίσιμα συστήματα για τη χώρα μας. Τα έχουμε πει αυτά, κύριε Καλτερίδη, ο κόσμος. Είχαμε τόσες ύβρις από τους εγκάθετους. Τα έχουμε πει ότι η αποστολή όπλων όχι μόνο αποδυναμώνει την άμυνα της χώρας και πολιτικό-διπλωματικά αποδυναμώνει την Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα ευαίσθητα ζητήματα που δεν θέλω να τα πω δημόσια. Κυρίως όμως αυτό που πλήττει είναι τα συμφέροντα της ελληνικής μειονότητας στη Μαριούπολη, η οποία έχει πληγεί από τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας, να τα λέμε καθαρά, και την καταστροφή της πόλης. Αλλά όσοι απέμειναν είναι η υπορωσική διοίκηση αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, κάνει κανείς τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους? Και όσο τεντώνουμε το σκηνί και όσο επιτείνουμε την κρίση στις ελληνορωσικές σχέσεις, τόσο επιδεινώνεται η κατάστασή τους. Μιλάει κανείς για τους Έλληνες σήμερα της Μαριούπολης? Γιατί δεν μιλάει? Είναι πιο σημαντικοί οι Ουκρανοί, που πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους Ουκρανούς, από τους Έλληνες που είναι εκεί από τον 6ο π.Χ. αιώνα, δεν είναι από τη Μεγάλη Κατερίνη. Από τον 6ο π.Χ., από το βασίλειο του Κυμαίρου Βοσπόρου είμαστε εκεί. Σωστό αυτό. Μιλάει κανείς για αυτούς που είναι πρώτον πυλών και ο ξεριζωμός τους? Άλλο μια συρρήκνωση του ελληνισμού από λάθη και από λάθη της Αθήνας και του ελληνικού κράτους. Λέει εδώ ο φίλος ο Τάκης, κύριε Καλτερίδη, η ανάλυση πάντα πρέπει να γίνεται μέσα στο μεγάλο κάδρο. Αφού τώρα η Δύση θεωρεί εχθρό τη Ρωσία και με τα δικά μας δεν ασχολείται, αφού όπως είπε δεν τα θέτουμε. Σωστά το λέει ο κύριος Καλτερίδης. Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας για αυτό ακριβώς που υπονοεί και ο φίλος Μωτάκης, το μεγάλο κάδρο. Διότι στην Ουκρανία έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο, όπου όμως αργά αλλά σταθερά το ανατολικό κομμάτι φαίνεται ότι το πατάνε πια οι Ρώσοι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για τον Νότο. Και από την άλλη έχουμε τη μεγάλη διελκυστίδα Δύσης Ευρασίας. Φτάσαμε στο σημείο Κίσιγκερ να δηλώνει ότι δηλώνει, να το απαντά ο Ζελένσκι ότι μάλλον έχει μείνει κολλημένος, τον ενόχλησε ο Ζελένσκι αυτό που είπε ο Κίσιγκερ στο 38, αλλά γενικώς υπάρχει μία κατάσταση που εκφεύγει πια του πεδίου της Ουκρανίας, το έχετε πει και εσείς άλλωστε, φτάνει μέχρι την νότιο Συνική θάλασσα. Πού πάμε, πώς τα βλέπετε? Ακούστε, η Ρώσοι έχουν κάνει τραγικά λάθη, επιτελικά και επιχειρησιακά και σχεδιαστικά. Από τότε που το αντιλήφθηκαν και έχουν κλείσει, πλέον δεν προβαίνουν σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, έχουν μικρύνει τους στόχους τους, τότε έχουν κάποιες επιτυχίες εκεί. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης εκτιμώ ότι η Δύση έχει αντιληφθεί ότι οι κυρώσεις πιο πολύ πλήττουν την οικονομία της Ευρώπης παρά της Ρωσίας.
έχει αναπτυχθεί σκεπτικισμός, ο οποίος εκφράστηκε με θάρρος από τον 98χρονο βετεράνο διπλωμάτη τον Κίσιγκερ. Είμαστε σε μεταβατικό στάδιο, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πάντως, σε όξυση της έντασης, πιστεύω ότι δεν θα πάμε. Μάλλον πηγαίνουμε ακριβώς επειδή δεν λειτουργεί το πλάνο της γεωπολιτικής απομόνωσης και της αποδυνάμωσης της Ρωσίας. Πιστεύω ότι θα είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο για αναθεώρηση της στρατηγικής της Δύσης απέναντι στη Ρωσία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλυτερίδη. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλά.